Γεια σας και πάλι φίλοι μου, Μιχάλης εδώ και καλώς ήρθατε στο διόραμα του Resident Evil όπως σας είχα υποσχεθεί. Ιδού λοιπόν παιδιά το τεράστιο διόραμα του Resident Evil για το αστυνομικό τμήμα της Raccoon City. Ελπίζω παιδιά να σας αρέσει. Το φτιάχνω περίπου πάνω από 9-10 μήνες. Μου έχει φύγει ο κόλλος στην κυριολεξία. Εντάξει, δεν είναι, θέλω να πιστεύω, το καλύτερο διόραμα που έχω φτιάξει. Είναι πάντως το πρώτο διόραμα σε τόση μεγάλη κλίμακα την οποία ασχολούμαι για πρώτη φορά. Ασχολούμαι με το μοντελισμό πάνω από 15 χρόνια. Τον είχα αφήσει για ένα διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που κατασκευάζω ένα κτίριο από το μηδέν. Είναι περίπου 10 μήνες, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή πρέπει να έχω κλείσει το χρόνο. Δεν είμαι σίγουρος. Θα σας κάνω λοιπόν ένα tour. Όσοι έχετε δει το πρώτο βίντεό μου, το είχατε δει χωρίς την πύλη. Θα κλείσω τώρα το κινητό και θα τη γυρίσω την κάμερα για να σας κάνω την επίδειξη εδώ πέρα το πώς θα έχω φτιάξει. Παιδιά, να ξέρετε ότι τα φώτα είναι κάτι σαν αφρολεξάκια, σκεφτείτε, τα οποία τα τοποθέτησα με LED, έτσι, δείτε το. Το είχα πάρει από το κύβο εδώ στο Ηράκλειο, το βλέπετε, το είχα τρυπήσει. Δεν ξέρω με το φωτισμό αν φαίνεται. Εδώ τη βλέπετε την τρύπα. Να την είναι. Και πέρασα τα καλώδια μέσα από κάτω. Εδώ κάποιες λεπτομέρειες που θα σας δείξω. Έφτιαξα εδώ. Βλέπετε. Από ξυλάκια. Σκουπίδια από κανονική σακούλα σκουπιδιών, βλέπετε. Έφτιαξα και παλέτα. Ορίστε, βλέπετε, και παλέτες τα οποία τα έχω βάψει. Θα το αφήσουμε εδώ πέρα λοιπόν, μέχρι και σκουπίδια fragile που τα είχα φτιάξει με εκτύπωση από το βιβλιοπωλείο. Είχα φτιάξει κούτες, χαρτόκούτες, βλέπετε, με αποκόμματα από φυλάδια κτλ. Τις έκανα ταλαιπωρημένα στα σκουπίδια. Οι αμερικάνικοι dumpsters, όπως τους βλέπετε, είχα ρίξει πάρα πολύ δουλειά εδώ πέρα, βλέπετε, αμερικάνικοι dumpsters με διάφορες πινελιές που έβαλα εγώ, κάποια γραφίτι με αληθινές ενδείξεις της Αμερικής για τα σκουπίδια που βλέπετε εδώ πέρα, λέει warning no parking area, caution, τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τώρα άμα κάνει, δεν κάνει focus. Τέλος πάντων, είχα κάνει αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ δουλειά, και πρόσθεσα και ένα δέντρο το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ μόνο η οροφή από πάνω δεν έχω καλύψει, αλλά μη σας νοιάζει αυτό, εντάξει, αυτό θα καλυφθεί όπως και να έχει, γιατί είναι ο διακόπτης, βλέπετε, φτιάξα το διακόπτη εδώ, βλέπετε, άνοιξε, κλείσε. Αυτό είναι αποσπόμενο, βλέπετε που σηκώνεται, τα βλέπετε τα φώτα, τα φώτα από κάτω. Τώρα δεν μπορώ να το σηκώσω. Μισό λεπτό να αλλάξω την κάμερα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να σας κάνω το tour. Ελπίζω να σας αρέσει. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω στο δωμάτιό μου. Θα δείτε μετέπειτα και το κτίριο. Θα σας κάνω έτσι ένα πολύ ωραίο tour. Ελπίζω να σας αρέσει. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Λοιπόν, αλλάζω κάμερα και σας το δείχνω. Η πύλη λοιπόν του αστυνομικού τμήματος της Raccoon City. Σας δείξω κάποιες λεπτομέρειες εδώ πέρα. Είχα φτιάξει και ένα γκράφτι το οποίο είναι αυτοκόλλητο, βλέπετε. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, παιδιά. Μπορεί να μην είναι ακριβές το μοντέλο όπως ήταν στο κλασικό παιχνίδι του 98, αν λέω σωστά την ημερομηνία, 98-97, νομίζω ότι το 98 ήταν. Βλέπετε εδώ μια λεπτομέρεια με τη σημαία που έφτιαξα. Αυτό που βλέπετε είναι μυχήνα, η οποία η μυχήνα περάστηκε. Το που βλέπετε, οι σημαίες εκτυπωθήκαν στο βιβλιοπωλείο,
τα κατέβασα από το, από το Google, όλα όσα βλέπετε, έβαλα layers, το κόψα, είναι δύο option, βλέπετε, είναι δύο option, το ίδιο και στην Αμερικάνικη σημαία. Εδώ η παλέτα, αυτό που βλέπετε κάτω είναι σιλικόνι, το οποίο το ανέμιξα για να δείξω έτσι λίγο εφημερίδες και όλα αυτά που έχουν βραχεί. Το βλέπετε, τα σκουπίδια εδώ πέρα. Εδώ αποχετεύσεις, βλέπετε. Το πεζοδρόμιο, ο Κρονός και εδώ πέρα η κανονική διεύθυνση που ήταν η Annandale Street. Διασταύρωση του της Central. Βλέπετε. Σας ξαναλέω, έκανα ό,τι καλύτερο περνούσε από το χέρι μου για να σας δώσω. Εδώ βλέπετε. Το πέρασα από κάτω. Βλέπετε. Εντάξει, δεν είναι, είναι προχειροδούλια, αλλά τι να κάνουμε. Είναι η πρώτη μου φορά που το κάνω. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, παιδιά, έτσι το βλέπετε και από μέσα. Εδώ που έγινε η επική μάχη της Jill Valentine με τον Nemesis. Βλέπετε. Ελπίζω να σας αρέσει. Σας δούμε και από μια άλλη οπτική. Η Annandale Street, παιδιά, λοιπόν, με το δέντρο εδώ πέρα. Ορίστε και εδώ. Είχα φτιάξει και ένα αποκόμμα για τη διαφήμιση της Coca-Cola. Ήταν η διαφήμιση του 1990. Ορίστε, βλέπετε. Πάμε τώρα σιγά σιγά μέσα. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν μπορούσα να βάλω σκαλάκια, οπότε το έκανα έτσι εικονικό να φαίνεται ότι κατεβαίνουν τα σκαλιά κάτω. Ορίστε και εδώ. Έβαλα και ένα air condition. Ορίστε και εδώ πέρα. Τα LED έχουν περαστεί από εδώ μέσα, στην πίσω μεριά. Εγώ πραγματικά, παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το, με το αποτέλεσμα. Τώρα δεν έχω κανένα gimbal, γι' αυτό με βλέπετε τώρα έτσι και λίγο και δυσκολεύομαι. Έτσι, να το. Εδώ έγινε λοιπόν η επική μάχη του Nemesis με την πολύ αγαπημένη μου Jill Valentine. Προσπάθησα να το δώσω όσο πιο ρεαλιστικά γινότανε το έδαφος. Το έδαφος έχει γίνει, παιδιά, με γύψο, έχει κάτσει πάνω σε ξύλο και μετά πήρα οδοντογλυφίδα ξυλάκια και έκανα τα σχήματα, το πέρασα με ξυλόκολλα και μετά το έβαψα. Πάντως είναι πολύ πιστικό, έτσι. Πάμε τώρα να δούμε και το κεντρικό. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, να είμαστε και στο κεντρικό τμήμα. Είναι πολύ πιστικό όσο αφορά το κτίριο του 1998, δεν είναι
το εξωτερικό του να θυμίζει το remake. Σημείωση, τερμάτισα και το remake, το Resident Evil το 3, το τερμάτισα στον υπολογιστή προχθές, ήταν παιδιά καταπληκτικό παιχνίδι, μου άρεσα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε, θαυμάστε το, να σας το δώσω όσο πιο πολύ για να το χορτάσετε. Προσπάθησα να είμαι ακριβής. Αυτά εδώ πέρα φτιαχτήκανε με πυλό εδώ που βλέπετε. Η βάση για το φως. Ορίστε και εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα έγινε με τη μηχήνα, εκτυπωμένα. Ορίστε και εδώ πάνω. Βλέπετε, θεωρώ ότι έκανα καταπληκτική, παιδιά, δουλειά στο πάτωμα. Πραγματικά έκανα καταπληκτική δουλειά στο πάτωμα, όπως και η είσοδος είναι πάρα πολύ πιστική. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ πιστική η είσοδος όσον αφορά το original παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε και το πλάγιο. Είναι γενικά ένα πάρα πολύ μεγάλο διόραμα. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το διόραμα για το αστυνομικό τμήμα της Raccoon City. Ελπίζω, παιδιά, να σας άρεσε. Επένδυσα πάρα πολύ χρόνο. Εντάξει, δεν είναι ότι βιάστηκα κιόλας. Έτσι, έχουμε και μια ζωή. Στον ελεύθερο χρόνο, ό,τι μπορούσα έκανα, να φέρω ένα όσο πιο επιθυμητό και πιστικό αποτέλεσμα γινόταν στο αγαπημένο μας παιχνίδι του 1998, το Resident Evil το 3 και Resident Evil 2. Μην ξεχνάμε και το επικό παιχνίδι του Resident Evil το 2, όπως ήταν καταπληκτικά για τα remake το Resident Evil 2 και 3, και μετέπειτα θα πάμε, από ό,τι ακούγεται, φημολογείται τις τελευταίες εβδομάδες, για να περιμένουμε κάποιο trailer για το Resident Evil 4, που και αυτό εννοείται ότι είναι από τα καλύτερα παιχνίδια. Συνεπώς θέλω να σας πω ότι εντάξει, κάνουμε κάποιες ετοιμασίες για την ταινία που θα λαμβάνουν τα γεγονότα την ημέρα της εξάπλωσης του ιού στην πόλη της Raccoon City, όπως σας έχω πει, για την μικρού μήκους ταινία, στην οποία θα κάνουμε μάλλον από το νέο ήτος, από το Γενάρη, όλα αν πάνε Θεού θέλοντος και πάνε όλα καλά, να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση, θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα το Γενάρη, αλλιώς μπορεί να καθυστερήσουν λίγο και να πάμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, παιδιά, από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ξέρω ότι περιμένατε πάρα πολύ καιρό, όσοι ακολουθείτε πιστά το κανάλι, ότι μου λέγατε, Μιχάλη, πότε θα το δούμε και πότε θα το δούμε. Ορίστε λοιπόν, παιδιά, νάτε το. Νάτε το, λέω. Δείτε το. Πατήστε παύση να δείτε τα αγαπημένα σας σημεία μέσα στο βίντεο, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Εγώ από τη μεριά μου έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να έχω ένα πάρα πολύ ωραίο διόραμα στο δωμάτιό μου. Αυτά λοιπόν, κάντε ένα like, ένα subscribe άμα σας άρεσε, πείτε μου κάτω στα σχόλια, και επόμενο βίντεο έρχεται το The Last Duel, και μετέπειτα έρχεται το Halloween, και μετέπειτα έρχεται το Dune. Λοιπόν, τα φιλιά μου, αν βγει κάποιο τρέιλερ μέσα τις επόμενες μέρες, να υπολογίσετε και αυτά. Σας είπα, θα είναι έτσι μια πολύ γεμάτη εβδομάδα όσον αφορά το κανάλι. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!